Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας, να προχωρήσουμε στο τρίτο βίντεο του παραγωγών. Εδώ πέρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και κανόνες που σας είχα πει. Θέλω να έχετε τους κανόνες παραγώγησης. Θέλω να έχετε μπροστά σας το τυπολόγιο που είχαμε γράψει στο πρώτο βίντεο, ώστε να βλέπουμε. Θα κάνω σε αυτό το βίντεο το κανόνα νούμερο 1, όπου αυτό σας υπενθυμίζει ότι όταν έχουμε το κινόμενο μία συνάντηση με έναν αριθμό και θέλουμε την παράγω, τότε μπορούμε να βάλουμε τον αριθμό έξω από την παραγώγηση, δηλαδή να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό επί την παράγω. Και τον κανόνα νούμερο 2, όπου μας λέει όταν έχουμε το άθροισμα 2 συναρτήσεων και θέλουμε να υπολογίσουμε την παράγωγό της, τότε θα έχουμε F τόνος του χ και G τόνος του χ. Ας πάρουμε την πρώτη μας συνάντηση. F του χ ίσον 4χ τριτής και θέλουμε να υπολογίσουμε την παράγω αυτή της εδώ της συνάντησης. Η παράγωγος της είναι F τόνος του χ ισούται με 4χ τρίτης παράγωγο, το 4 πολλαπλασιάζει τη συνάντηση χ τρίτης και με βάση τον κανόνα νούμερο 1 μας λέει ότι το 4 μπορεί να βγει εκτός της παραγώγησης και να έχουμε αυτό εδώ. Το χ τρίτης παράγωγο χρησιμοποιώντας την ιδιότητα 3 μας λέει ότι κάνει 3 χ τετράγωνο. Δηλαδή έχω 4 επί 3 χ τετράγωνο. Να κάνουμε και τις πράξεις μας. 3, 4, 12, 12 χ τετράγωνο. Μετά έχουμε τη συνάρτηση F του χ ισούται με 6 επί χ στην μείον 5. Πάμε να υπολογίσουμε την παράγω. F τόνος του χ ισούται με 6 επί χ στην μείον 5 παράγωγος. Το νούμερο 6 είναι ένας αριθμός που πολλαπλασιάζει μια συνάρτηση. Με βάση τον κανόνα νούμερο 1, το εξαράκι μας μπορεί να βγει απ' έξω, έτσι έχουμε 6 επί χ στην μείον 5 παράγωγος. Θα κρατήσω την παρένθεση γιατί έχω ένα μείον 5, μην κάνω κανένα λάθος με τα πρόσημα. 6, ανοίγω μια παρένθεση, μείον 5, χ στην μείον 6 κάνει παράγωγο αυτή, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα 3. Έχουμε έναν πολλαπλασιασμό, έτσι έχουμε μείον 30 επί χ στην μείον 6. Το αποτέλεσμά μας. Εντάξει, κανονικά πρέπει να βάζουμε και περιορισμούς, είπαμε, το χ πρέπει να είναι διάφορο του μηδενός, γιατί αυτό, να σας θυμίσω, ότι μπορεί να γραφτεί σαν 1 προς χ στην 6. Προς χ στην μείον 6. Προχωράμε σε άλλη μια άσκηση. F του χ ισούται με μείον 2 πέμπτα χ στην 20 και θέλουμε να προλογίσουμε το παράγωγο. Η παράγωγος της είναι F τόνος του χ, η παράγωγος του μείον 2 πέμπτα χ στην 20. Το μείον 2 πέμπτα είναι ένας αριθμός που πολλαπλασιάζει τη συνάρτηση, άρα με βάση το κανόνα νούμερο 1 μπορεί να βγει εκτός. Η παράγωγος του χ στην 20 με βάση την ιδιότητα 3 κάνει 20 χ στην 19. Και εκτελώντας τις πράξεις, έχουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, 20 δια 5 εγώ θα κάνω, κάνει 4 επί 2, 8, 8 επί χ στην 19. Έφαγα ένα πρόσημο προφανώς, συγγνώμη, συγχωρέστε με, μείον εδώ και μείον εδώ. Έφαγα το πρόσημο, συγχωρέστε με, μείον 8 επί χ στην 19. Πάμε να κάνουμε άλλες δύο ασκησούλες που θα χρησιμοποιήσουμε πάλι τον κανόνα νούμερο 1. F του χ ισούται με μείον 6. Η τέταρτη ρίζα του χ μας λέει ότι το χ πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Και έχουμε αργότερα την συνάρτηση F του χ ισούται 6 χ ρίζα χ, όπου το χ πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Πάμε να προλογίσουμε την παράγωγο F τόνος του χ ισούται με μείον 6 τέταρτη ρίζα του χ. Το μείον 6 μπορεί να βγει εκτός από την παραγώγηση και μένα αυτό εδώ. Αυτή
αυτά είπαμε θα τα αντιμετωπίσουμε με αυτές εδώ τις δύο ιδιότητες. Έτσι το λοιπόν έχω μείον 6, το γράφω 1 προς χ στην 1 τέταρτο και πάει πάνω του ειδικά. Έχω μείον 6, χ στην μείον 1 τέταρτο παράγωγος. Φανούζοντας στην ιδιότητα 3 έχω μείον 6, βάζω μια παρένθεσούλα γιατί θα έχω πρόσημα μείον 1 τέταρτο χ στην μείον 1 τέταρτο πλην 1. Θα κάνω μόνιμα. Έτσι έχουμε χ στην μείον 5 τέταρτα. Κάνω εδώ πέρα τους πολλαπλασιασμούς. Πλην επί πλην κάνει συν 6 τέταρτα. Και αυτό το γράφουμε 1 προς χ στην 5 τέταρτα. Κάνω το πλάσμα πλούστερο. 3 δεύτερα. Το χ στην 5 τέταρτο μπορώ να το γράψω τελικά τέταρτη ρίζα του χ στην 5 και παίρνω τελικά αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη συνάρτηση. Θα λέω σχετικά σύντομα, ξαναλέω, για να μην πιάνω τα βίντεο πολύ χώρο. Πολύ χρόνο, αλλά εσείς μπορείτε να τα παγώνετε. Έχουμε τη συνάρτηση F του χ ισούται με 6 χ ρίζα χ. Όπως βλέπετε, βλέπετε το γινόμενο δύο συναρτήσεων του χ με το ρίζα χ. Εγώ δεν θέλω να πάρω τον κανόνα νούμερο 3. Για κάποιο λόγο θέλω να χρησιμοποιήσω μόνο τον κανόνα νούμερο 1. Μπορούμε το χ επί ρίζα χ να το γράψουμε έτσι. Χ στην πρώτη επί χ στην 1 δεύτερο και να κάνουμε πράξεις. Χ στην πρώτη επί χ στην 1 δεύτερο γράφεται χ 1 και 1 δεύτερο και αν κάνουμε πλάσιμα τα μόνιμα παίρνουμε 3 δεύτερα, δηλαδή 6 χ στην 3 δεύτερα. Άρα ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι σαν να έχουμε αυτό το πράγμα, μια εύκολη παραγωγή τελικά. Εφτόνος του χ, ισούται η παράγωγος του 6 στην χ στην 3 δεύτερα παράγωγος, το εξαράγγι μας βγαίνει έξω από την παραγωγή με βάση το νούμερο 1, χ στην 3 δεύτερα παράγωγος, έτσι έχω το λοιπόν 6 επί 3 δεύτερα. Χ στην 3 δεύτερα πλην 1. 6 δια 2 κάνει 3 επί 3 είναι 9. Χ στην 3 δεύτερα πλην 2 δεύτερα. Χ στην 1 δεύτερο, δηλαδή 9 ρίζα χ. Αυτό εδώ είναι και το αποτέλεσμά μας. Αφού κατανοήσαμε το κανόνα νούμερο 1, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο κανόνα νούμερο 2, όπου μας δίνει η παράγωση του αθροίσματος 2 περισσότερων συναρτήσεων είναι ίσο με τις παραγόγου του αθροίσματος της κάθε συνάρτησης ξεχωριστά. Ευτυχώς στην πρόσθεση δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, πάμε να δούμε. Έχουμε το F του χ ίσον χ τετάρτης και 3 χ τετράγων και θέλουμε να προλογίζουμε την παράγωγη αυθενής εδώ της συνάρτησης. Οπότε ξεκινάμε. F τόνος του χ είναι παράγωγος, θα γράφουμε ό,τι βλέπουμε. Εδώ έχουμε πράθυσμα 2 συναρτήσεων, άρα θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα, το κανόνα νούμερο 2. Έτσι έχουμε χ τετάρτης παράγωγο και 3 χ τετράγωνο παράγωγος. Με βάση την ιδιότητα νούμερο 3 μπορούμε να απολογίσουμε κατευθείαν το χ τετάρτης παράγωγο που θα μας δώσει τελικά 4 χ τρίτης. Ενώ εδώ πέρα έχουμε ένα τριαράκι που πολλαπλασιάζει το χ τετράγωνο και με βάση το κανόνα νούμερο 1 μπορεί να βγει εκτός της παραγώγησης. Έτσι έχουμε αυτό εδώ. 4 χ τρίτης και το χ τετράγωνο παράγωγος κάνει 2 χ επί 3 6 χ. Αυτή εδώ είναι παράγωγος. Χρησιμοποιήσαμε 2 κανόνες. Πάμε να κάνουμε και άλλη ασκησούλα. Ισούται με χ τετράγωνο και 5 και 3 προς χ και θέλουμε να υπολογίσουμε την παράγωγο. Να κάνουμε μια υπευθύνηση. Εδώ η παράγωγος του 1 δια χ έχουμε δείξει ότι κάνει μείον 1 δια χ τετράγωνο. Αν δεν το θυμόσαστε, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα τα 3 και γράψτε το 1 προς χ, χ στην μείον 1 και προχωρήστε τις παραγωγήσεις.
Πάμε να απολογίσουμε την παράγωγη αυτής εδώ της συνάρτησης. Εύτω ενός του χ, μισούται με χ τετράγωνο και 5 και 3 προς χ. Έχουμε άσχημα τριών διαφορετικών συναρτήσεων. Με βάση το κανόνα νούμερο 2 τους γράφουμε ξεχωριστά. Αυτό εδώ κάνει 0, παράγωγος του 5, αυτό κάνει 2 χ. Η παράγωγος του 5 κάνει 0, δεν το γράφει καθόλου. Και μετά υπάρχει ένα 3 προς χ παράγωγος. Το 3 μπορεί να βγει εκτός. 3 επί 1 προς χ παράγωγος. 2 χ. Το 1 δια χ παράγωγος κάνει μείον 1 δια χ τετράγωνο, το βάζω σε παρένθεση. Έτσι λοιπόν έχουμε 2 χ πλην 3 προς χ τετράγωνο είναι το αποτέλεσμά μας. Κάντε και μια άσκηση μόνοι σας, θα σας κάνω μια επόμενη μονάχα, μαζί είναι αυτή εδώ, εύστοχη, μισούτε, με χ τετράγωνο και 2 χ, πριν 1, 1, χ. Το χ προφανώς πρέπει να είναι διάφορο μηδενός. Μας ζητάει να κάνουμε την παράγωγη αυτής εδώ της συνάρτησης, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα νούμερο, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το κανόνα νούμερο 4. Ουσιαστικά την εύστοχη μπορείτε να το γράψετε και έτσι. Χ τετράγωνο δια χ και 2 χ προς χ πλην 1 δια χ. Άρα έχουμε χ και 2 προς χ πλην 1 και 2 συγγνώμη πλην 1 προς χ. Άρα μπορείτε να παραγωγήσετε αυτήν εδώ πέρα την συνάρτηση και το αποτέλεσμα τελικά που θα πάρετε της παραγόγου είναι εύστοχη ενός του χ ίσον 1 προς 1 χ τετράγωνο. Αυτά σε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.